Να μιλήσουμε τώρα με τον Μιχάλη Ιγνατίου, που είναι ήδη στη σύνδεσή μας, όπως είδαμε. Μιχάλη, τα πράγματα δείχνουν να ζορίζουν και για τον Biden και για την κυβέρνησή του, για την ίδια την Αμερική δείχνουν να ζορίζουν. Πάμε, καλησπέρα και καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τα πράγματα... Σε ευχαριστώ πολύ. τα πράγματα σίγουρα έχουν ζορίσει στον ύψιστο βαθμό, θα έλεγα. Όχι μόνο για τον πρόεδρο Biden και την ίδια την Αμερική, αλλά και για σημαντικά στελέχη της κυβέρνησής του, νομίζω θα έχουμε εξελίξει σύντομα. Βεβαίως όλοι προσεύχονται να μην επιφυλάσσουν άλλες αρνητικές εκπλήξεις οι επόμενες 24 ώρες. Mm-hmm. Σήμερα, όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ, έβρεχε ρουκέτες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, αλλά η αντιαεροπορική άμυνα έδρασε αποτελεσματικά. Οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες. Τα μέλη του Ισλαμικού κράτους είναι διψασμένα για αίμα και το δείχνουν, και ο φόβος της εξαγωγής της τρομοκρατίας μέχρι και την Αμερική είναι πραγματικός. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι οι απειλές εναντίον του αεροδρομίου της Καμπούλ παραμένουν πραγματικές και συγκεκριμένες. Ο κύριος Κίρπι σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περίοδο και επανέλαβε, ξέρεις, ότι οι απειλές είναι πραγματικές και συχνά πολύ συγκεκριμένες, είπε. Το χροδιάγραμμα της τελικής αποχώρησης είναι αύριο Τρίτη, την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Στο Λευκό Οίκο προσεύχονται, θα έλεγα, να μην αντιμετωπίσουν άλλη ή δεχθή επίθεση, όπως χαρακτήρισε την προηγούμενη ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, ο συναγερμός είναι στο απόλυτο κόκκινο για όλη την περιοχή. Η πληροφορία για το σχεδιασμό νέων επιθέσεων είναι πολλές. Ευτυχώς για τους Αμερικανούς, η χθεσινή τρομοκρατική επίθεση εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων σταμάτησε τη γενέση της. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες εκτός από τον τρομοκράτη, η επίθεση του Αμερικανικού drone σκότωσε και 10 μέλη μιας οικογένειας στην Καμπούλ, ανάμεσα τους και 7 παιδιά. Δηλαδή, έτσι. Ναι, πρόκειται για εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για το Λευκό Οίκο. Πάντως, οι μυστικές υπηρεσίες, είναι η αλήθεια, που είχαν πληροφόρηση και για την πρώτη υποβιστική ενέργεια, αλλά πέτυχαν να τη σταματήσουν. Τούτη τη φορά πέτυχαν στο 100%. Από την Αμερικανική πληροφόρηση εξάγεται το συμπέρασμα ότι αν δεν βομβάρδιζαν το αυτοκίνητο του τρομοκράτη, οι Αμερικανοί και οι Αφγανοί θα θρηνούσαν εκατοντάδες θύματα. Από την ισχύ της έκρηξης του αυτοκίνητου, οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο τρομοκράτης μετέφερε υλικό με στόχο να προκαλέσει πολλούς νεκρούς, ήθελε να σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς. Τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν τυχεροί χθες οι Αμερικανοί και ειδικά ο πρόεδρός τους. Σήμερα, ίσως μιλώντας με πολιτικούς όρους, πρέπει να μην στεκόταν στα πόδια του, διότι στις σοβαρές ώρες τα λάθη πληρώνονται και ειδικά όταν υπάρχουν νεκροί, δέχεται επιθέσεις, αλλά και ο ίδιος πρέπει να σου πω δεν προσέχει καθόλου. Να αναφέρω ένα παράδειγμα που επιτρέπει στην τελετή υποδοχής και παραλαβής των σωρών των Αμερικανών πεζοναυτών που σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να κοιτάζει με ανυπομονησία το ρολόι του. Έτσι. Ναι, είναι αυτό. Αν και δείχνει να είναι αμηχανία περισσότερο και λιγάκι άστοχη κίνηση με ουσία. Νομίζω ότι είναι πολλά τα λάθη που έχουν γίνει. Πολλές οι κάφες, πολλές οι λάθος αποφάσεις. Τώρα αποκαλύφθηκε όταν έπεφτε η Καμπούλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν στα Χάμπτονς, στο γνωστό τουριστικό θέρετρο για τους πλούσιους Αμερικανούς. Οι κατηγοροί του ισχυρίζονται ότι ενώ γνώριζε πως έρχονταν το τέλος, οι Ταλιμπάν επέστρεφαν στο Αφγανιστάν, ο κ. Μπλίνκεν δεν είχε επιστρέψει αμέσως στην Ουάσιγκτον. Να πούμε λίγο ξανά. Ναι, να πούμε ξανά. Η Αμερική ελπίζει ότι αύριο θα κλείσει το μικρό κεφάλαιο του Αφγανιστάν. Κόστησε 3 εκατομμύρια δολάρια και τις ζωές χιλιάδων Αμερικανών. Το Αφγανιστάν είναι η μεγάλη αποτυχία του πολιτικού και στρατιωτικού συστήματος της υπερδύναμης. Και αν η επιχείρηση εκένωσης δεν εξελιχθεί όμαλα, οι Αμερικανοί δεν θα μιλούν πια για το φιάσκο του Βιετνάμ, αλλά για την πιο ταπεινωτική ήττα στο Αφγανιστάν. Και δυστυχώς η ανθρωπότητα καταλήγει στο συμπέρασμα, φοβάμαι, ότι εκεί που πίστευε ότι η Ταλιμπάν είναι ο εχθρός, αποδεικνύεται ότι υπάρχει ακόμη χειρότερος εχθρός, το χάος το οποίο πέφτει η χώρα τώρα με τους ISIS. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη, για την σύνδεση και για το ρεπορτάζ σου.